Βρισκόμαστε στην εστία Νέας Σμύρνης, όπου θα παρακολουθήσουμε την παιδική παράσταση «Ο Δισεβάχ» της Ξένιας Καλογεροπούλου από την θεατρική ομάδα της εστίας Νέας Σμύρνης. Είμαστε εδώ στην παράσταση του Οδυσσεβάχ που μόλις είδαμε. Έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Κράλογλου, τον πρωταγωνιστή, τον Οδυσσεβάχ τον ίδιο. Και θα μας πει δύο λόγια για το έργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία για ακόμα μια φορά. Τι να πω, τι να πρωτοπώ. Ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος, η χαρά είναι μεγάλη. Μαζί με το δικό μας ενθουσιασμό και χαρά προσθέθηκε και αυτή των παιδιών. Ο συνδυασμός είναι εκρηκτικός. Έχω την εντύπωση ότι εκτός από το ότι νιώσαμε τα παιδιά, μας ένιωσαν και εκείνα. Ελπίζω το καλύτερο για τη συνέχεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ το NSTV και όλους μας τους χορηγούς για τη στήριξη και την συμπαράστασή του. Ελπίζω να δώσαμε στιγμές ξενιασιάς, χαράς και τρέλας που την έχουμε ανάγκη. Τι είναι αυτά τα στοιχεία που σε ταυτίζουν με τον ήρωα και θεωρείς τόσο σημαντικό να το δουν τα παιδιά? Είδαμε την ανταπόκριση των παιδιών. Εσύ τι θεωρείς πολύ σημαντικό σε αυτό το έργο για τα παιδιά? Αυτό που με ταύτισε και αυτό που προσπάθησα να δώσω είναι ότι οι άνθρωποι, όσο δυνατοί και αν είναι, όσο υπεύθυνοι και αν είναι, όσο κόσμος και να στηρίζεται σε αυτούς, δεν πάβει να είναι άνθρωποι. Να έχουν πάθη, αδυναμίες, χαρές, απλές κοινέ καταστάσεις που όλους μας επηρεάζουν. Και προσπάθησα λιγάκι να αποδομήσω, ας πούμε, έτσι, το ατσαλάκο του Οδυσσεβάχ. Σε αυτό μου βοήθησαν και πολύ και τα παιδιά. Με στήριξαν και ελπίζω να τα στήριξα κι εγώ. Πολύ ωραία. Αυτό το τελευταίο πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω είναι, υπάρχει κάποιο μήνυμα που θεωρείς ότι αυτή η παράσταση, εντάξει, γενικώς το έχουμε πει, θέλει να βγάλει και αφορά και το σήμερα? Το μήνυμα νομίζω πως είναι η συντροφικότητα και οι αξίες, ειδικά η συντροφικότητα. Νομίζω μόνο με την αλληλοβοήθεια, μόνο με την αλληλοσυμπαράσταση, με την αγάπη, με το δέσιμο, με την κατανόηση, μπορούμε να γλιτώσουμε μικρή και μεγάλη από όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και μας αφορά όλους. Νομίζω πως πρέπει να στηριχτούμε ένας τον άλλον περισσότερο από ποτέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γράφει ανοίξει την κόρη μου. Ό,τι θέλει, θα το έχει. Λέγε, τι θέλει! Τίποτα, μόνο ένα καράβι. Γεια! Καράβι έπεσε στο κεφάλι σου. Εσύ είσαι γενναίο και μυαλωμένο. Αξίζει να γίνει. Φρέτ! Βασιλιά! Πάρε την κόρη μου! Και τότε, παιδιά. Έχουμε μαζί μας δύο πολύ, πολύ σημαντικούς ήρωες του έργου. Την Κυρκύλα, την Κωνσταντίνα Τζιούμι κατά κόσμων. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και την Ειρήνη Γιαβρίλη. Πώς? Γιαβρίμη, συγγνώμη. Που ήταν, έκανε τον ρόλο της Λαριζάτ και ένα κυκλοπάκι. Πείτε μας λίγο για τους ρόλους σας. Πώς τους πήρατε τέλος πάντων, πώς ταυτιστήκατε με αυτούς και τι σας άρεσε σε αυτούς τους ρόλους? Το πιο αστείο τουλάχιστον για μένα είναι η μεταμόρφωση της Λαριζάντ και στο κυκλοπάκι και η αντίδραση των παιδιών, η οποία είναι συγκλονιστική πάντα και η αντίδραση για όλα τα παιδιά βέβαια, αλλά ειδικά για μας όσο πιο αστείο είναι και όσο πιο δοτικό, τόσο ανταπόδοση παίρνουμε από τα παιδιά και προχωράμε ακόμα πιο δυνατά. Και εσύ, Κυρκύλα, τι ήταν αυτό το συγκλονιστικό? Έκανες ένα ρόλο έτσι κακό. Πώς ένιωσες γι' αυτό? Ήταν ένας κόντρα ρόλος και μ' αρέσει να κάνω την κακιά. Έχω ξαναπαίξει πολλές φορές την κακιά. Και έτσι μ' αρέσει η αλλαγή. Μ' αρέσει, αυτό δεν... Τι είναι αυτό που θα λέγατε στα παιδιά ότι αξίζει για την αλλαγή, αξίζει να μεταμορφωθούν? Αν πούμε ότι μιλάμε για τη μεταμόρφωση, τι έχετε να πείτε για τη μεταμόρφωση όσον αφορά το μήνυμα στα παιδιά? Η μεταμόρφωση προέρχεται μέσα από τη συνεργασία, μέσα από την αγάπη, από την ανάγκη όλοι μαζί να καταφέρουμε κάτι και είναι πολύ σημαντικό για τώρα ειδικά τα παιδιά να λάβουν ένα τέτοιο μήνυμα. Ότι όλοι μαζί, μέσα από τις μεταμορφώσεις και το παιχνίδι, δίνουμε χαρά και μπορούμε να προχωρήσουμε. Πώς ένιωσες γι' αυτό το ρόλο? Μ' άρεσε, τον ήθελα από την αρχή. Ήταν σαν να με ψυχολόγησε ο σκηνοθέτης και να μου τον έδωσε. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να κάνετε και άλλα πολύ ωραία πράγματα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Από την εστία Νέας Σμύρνης και τη θεατρική παράσταση Οδυσσεβάχ για το NSTV.